Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τσικαλάγια, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Βέβαια, να πω την αλήθεια και όπως είχαμε προαναγγείλει από χθες από τους ακροατές μας, θα σας στέλαμε σήμερα για άλλα θέματα, όπως έχουμε ξεκινήσει την δίκαια μετάβαση. Οι εξελίξεις όμως μας προσπέρνουν προς το παρόν, χωρίς να αφήνουμε όμως αυτό το θέμα. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μιλήσουμε για αυτή την υπόθεση, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον για το νομό μας και πόσο δίκαια θα πάμε κι εμείς στην επόμενη μέρα με αυτή την ιστορία. Δεν το αφήνουμε λοιπόν, αλλά για σήμερα δίνουμε την προτεραιότητα. Δίκαια, ναι. Είναι η μετάβαση στη μεταλλαγμητική περίοδο στην περιοχή που έχει λιγνίτη. Αλλά αυτό όμως δημιουργεί. Ξέρετε, αυτή η δήλωσή σας όμως έχει ήδη γίνει αυτό σημαία από την κυρία Τελιγιορίδου, να ξέρετε. Δεν ξέρω. Αυτή η δήλωσή σας στην ΕΡΑ που κάνατε, αυτό ακριβώς που λέτε τώρα, έχει γίνει σημαία και από την κυρία Τελιγιορίδου. Ανεβάζει αυτή τη δήλωσή σας, λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν αφορά την Καστοριά ουσιαστικά. Αφορά την Κοζάνη και τη Φλόρινα που έχουν λιγνίτη. Αυτό που είπατε μόλις τώρα. Αυτό δεν είναι γνωστό. Δεν είναι καμιά σπουδαία δήλωση για να γίνει σημαία. Απλώς πολλές φορές ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Τελιογιορίδου, επειδή δεν έχουν θέματα, ψάχνουν να βρουν. Θέλετε να σας βγάλω τις επόμενες μια μέρα μαζί να το ξεκαθαρίσετε αυτό το ζήτημα? Είστε σύμφωνος? Το μαζί, εμένα μου αρέσει να είμαι συζητητής και όχι να κραυγάζω. Παρά το ότι έχω ένταση φωνής και κυρίως που προκύπτει από τα επιχειρήματα, αλλά δεν μου αρέσει αυτό το είδος του διαλόγου. Μόνο αν ήμασταν στο ίδιο στούντιο, ναι. Αλλά για το ίδιο στούντιο μιλάω. Σε τρία διαφορετικά τηλεφωνικά κέντρα. Όχι. Να είστε εδώ στο σταθμό, εννοώ. Αυτό καμιά αντίρρηση. Ναι. Καμιά αντίρρηση. Αν είμαστε από. Γιατί πολλές φορές ξέρετε ότι όταν ο άλλος σε κοιτάει και στα μάτια. Όχι. Η πρόσκλησή μας. Είναι και την αυτοσυγκράτηση που χρειάζεται. Θα προσπαθήσω λοιπόν μέρες που είστε και οι δύο εδώ να είστε και οι δύο εδώ. Σε μια συσκευή, πολλές φορές νομίζω ότι κραυγάζοντας. Θα επικρατήσει. Αλλά όχι, δεν είναι έτσι. Κρατάω αυτό που είπατε. Γι' αυτό το κορυφαίο θέμα για τη δίκαια μετάβαση, κρατάω αυτό που λέτε. Πολύ ευχαρίστω και για το τι έγινε και δεν έγινε στο νομό. Να είστε εδώ μαζί, στο στούντιο, επαναλαμβάνω, και οι δύο, όταν βρεθείτε και βεβαίως, οι δύο στην Καστοριά. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν εμπόδια μετακίνησης που μπορεί να προκύψουν τις επόμενες μέρες. Ξέρετε κάτι παραπάνω, λοιπόν, για να μπούμε και στο θέμα μας? Ξέρω αυτά που πρέπει να ξέρω. Όπως δηλαδή. Γνώριζα και από χθες το μεσημέρι ότι δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει ανακοίνωση χθες το απόγευμα, ναι. Πως υπήρχε ένας έντονος θόρυβος, ναι, στην κοινωνία της Καστοριάς ότι επίκειτο αυτό που πληροφορήθηκα και από... Το πρόβαλαν και τα πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης και αυτό. Και από τα μέσα ενημέρωσης της Καστοριάς και από τα πανελλαδικά και από θεσμικούς παράγοντες... Όχι, πρώτα το είπαν τα πανελλαδικά και μετά της Καστοριάς, ναι. Και από θεσμικούς παράγοντες της Καστοριάς υπήρχε η ενημέρωση ότι θα... Προσωπικά, επειδή είχα επικοινωνήσει νωρίς με τον κύριο Χαρδαλιά, γνώριζα ότι για χθες τουλάχιστον δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει κάποια ανακοίνωση. Και αυτό το λέω, δεν είναι θέμα ποιος έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας ή τη δυνατότητα πρόσβασης. Το βασικό είναι ότι η κυβέρνηση κινείται για ό,τι κάνει, το κάνει με σοβαρότητα. Και αυτό που πιστοποιεί τη σοβαρότητα, που αποδεικνύει τη σοβαρότητα, είναι το γεγονός ότι η Επιτροπή αυτή συνεδριάζει κάθε Τετάρτη. Όπως σήμερα στις 5 η ώρα θα συνεδριάσει. Ναι. Και γι' αυτό λοιπόν, επειδή ακούω τώρα τυμπανοκρουσίες, αναγγελίες, απευθείας συνδέσεις, ναι, δεν πρόκειται ο κύριος Χαρδαλιάς να ανακοινώσει κάτι με τον ερχομό του ή με την αναχώρηση. Ξέρετε όμως, υπάρχει και το άρωμα. Μιλούσαμε και με τον κύριο Κορεντζίδη σήμερα και με τον κύριο Κεπαπτσόγλου και οι δύο μας είπαν το εξής, ότι μετά τη συζήτηση που θα έχουμε στη μία το μεσημέρι με τον κύριο Σαββόπουλο και τα λοιπά, σίγουρα θα βγει ένα άρωμα για το που πάει η δουλειά. Δηλαδή δεν θα έχουμε σίγουρα ανακοινώσει τη μία μετά τη σύσκεψη. Το άρωμα όμως για το που πάμε θα το έχουμε σίγουρα. Μα το θέμα είναι, μερικές φορές κανείς δεν αντιλαμβάνεται το άρωμα ή που πάει η υπόθεση, γιατί δεν θέλει να το καταλάβει. Και να αναφερθώ πριν από 12 μέρες, όταν, ναι, για πρώτη φορά για τη νέα σεζόν, ας πούμε τη θερμοπορεινή, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το χάρτη της Ελλάδος με τις
τέσσερις κατηγορίες, ναι, που είναι όλη η Ελλάδα, και επειδή η Καστοριά ήταν στην κατηγορία 3, έγινε ένας αναβρασμός, μια αναταραχή στην κοινωνία μας. Δέχτηκα. Γιατί πάμε στο 3, όντως. Δέχτηκα και εγώ τηλέφωνα, κάποια από αυτά ήταν ανησυχητικά, άλλα μπορεί να ήταν επικριτικά. Ναι. Και διαβεβαίωσα τον κόσμο ή τους ομιλητές μου ότι η κυβέρνηση αποφασίζει, αφού ακούσει με προσοχή τις προτάσεις των ειδικών. Ναι. Οι ειδικοί λοιπόν δύο εβδομάδες ακριβώς μετά, είμαστε Τετάρτη, πριν δύο Τετάρτες, συνεδρίασαν και βλέπανε ότι η Καστοριά έχει πολλά αρνητικά στοιχεία και γι' αυτό τη βάλαν στην κατηγορία 3. Δεν την έχουν στοχοποιήσει την Καστοριά για κάποιους λόγους. Επομένως, το να έβλεπε ο πολίτης ότι μια μέρα η Καστοριά είχε 3 ή 5 περιστατικά και η Κοζάνη είχε 21 ή 27, δεν σήμαινε ότι ήμασταν μόνο με αυτά, ότι ήμασταν. Είχαμε σερί και κάποιες μέρες εκείνες τις μέρες και μηδέν όμως, έτσι. Θέλω να πω ότι συνεκτιμώνται διψήφιος αριθμός παραμέτρων. Αυτό πρέπει να καταλάβετε κι εσείς και όλος ο κόσμος. Το είχατε πει, μόνο, αν θυμάστε, εκείνο το Σάββατο που ήσταν μαζί μας. Ναι, ακριβώς, το Σάββατο μετά. Ναι. Δεν είναι μόνο μία παράμετρος, ένας απόλυτος αριθμός. Γιατί, άμα πούμε τώρα αυτό που ακουγόταν χθες το βράδυ στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, ότι η Καστοριά είχε 100 τόσα, ναι, η Ταγιάννα 200 τόσα, ενεργά, η Θεσσαλονίκη 600 τόσα, θα έλεγε κανείς είμαστε τρίτοι. Όχι, λάθος. Με βάση μόνο τους απόλυτους. Είμαστε πρώτοι. Είμαστε πρώτοι. Ναι. Γιατί, δηλαδή, μόνο με τον απόλυτο αριθμό, αν τον ανάγει στον πληθυσμό, είμαστε πρώτοι. Δηλαδή, το εξηγήσαμε νωρίτερα, κύριε Τσικαλάκη, λέγοντας το εξής. Αν χθες, η Καστοριά έχει 100 τόσους. Χθες, ας πούμε, ακούστε με λίγο. Ναι. Χθες, ας πούμε, ανακοινώθηκαν 20 για Κοζάνη και 5 για Καστοριά. Ναι. Τα 20 για Κοζάνη σημαίνει ένα κρούσμα ανά 2.500 κατοίκους. Το 5 για την Καστοριά σημαίνει ένα κρούσμα ανά 1.000 κατοίκους. Ακριβώς, όπως το λέτε, ή άμα θέλετε για τη Θεσσαλονίκη, αν η Καστοριά έχει 100 τόσα περιστατικά που είναι κατηγορία 3 αυτή τη στιγμή και πάει για 4, η Θεσσαλονίκη που έχει 25 φορές περισσότερο πληθυσμό έπρεπε να έχει 2,5 με 3.000. Όχι 25 πληθυσμό, έχει 1 εκατομμύριο και εμείς δεν είμαστε 40.000 τώρα. Εντάξει, γι' αυτό επομένως μερικοί παρασύρονται εύκολα από αριθμούς και δημιουργούνται. Άρα, πείτε το καθαρά λοιπόν, κύριε Τσικαλάκια. Κλείνουμε. Το ζήτημα είναι ότι μέχρι χθες που μίλησα με τον κύριο Χαρδαλιά, χθες, ναι, το απόγευμα, η κατάσταση στην Καστοριά είναι πορτοκαλί και πάει προς κόκκινο, αλλά ούτε εκείνη τη στιγμή ο κύριος Χαρδαλιάς ήταν σε θέση να πει τι θα αποφασίσει, τι θα εισηγηθεί σήμερα η Επιτροπή. Το σενάριο να μας δώσουν δύο μέρες ακόμη αυστηρής επιτήρησης και να ανακοινώσουν την Παρασκευή τις όποιες αποφάσεις είναι πιο κοντά σε αυτό που πιστεύετε, ή αυτό που πιστεύετε πιο πολύ είναι ότι σήμερα το απόγευμα μετά τη σύσκεψη των 5 θα γίνουν οι ανακοινώσεις για lockdown από αύριο? Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει ούτε σήμερα το απόγευμα. Αυτή την εκτίμηση έχω, αλλά, ναι, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Πολύ μεγάλη σημασία δεν έχει. Βέβαια έχει για κάποιοι προγραμματίζουν να μετακινηθούν. Έχει, έχει για τα μαγαζιά που θα πληγούν. Θέλω να πω ότι το αν θα γίνει το 14ήμερο, αν θα ξεκινάει από σήμερα Τετάρτη και θα τελειώνει σε δύο Τετάρτες, ή θα ξεκινάει από Παρασκευή και θα τελειώνει σε δύο Τετάρτες. Λίγη σημασία έχει. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι από τη στιγμή που θα σημασία γίνει. Σημασία έχει ότι πάμε για κλείσιμο 100%. Το αρνητικό είναι ότι θα πάμε κατηγορία 4, ναι, και θα κλείσουμε. Ας ελπίσουμε να υπάρχουν κάποια στοιχεία που δεν τα γνωρίζουμε. Άρα, μισό λεπτό, γιατί δεν θέλω να τα περνάμε. Γιατί λέμε τώρα σοβαρά πράγματα. Ο κύριος Τσικαλέγας, που έχει άμεση πρόσβαση με τον κύριο Χαρδαλιά και συζητήσεις και τα δεν λοιπά. Δεν είναι θέμα άμεσης πρόσβασης. Όχι, έχω την πρόσβαση που έχει ο βουλευτής του νομού με έναν υπουργό της κυβέρνησης. Ακριβώς. Τον εντεταλμένο για τα ζητήματα αυτά. Αυτό και τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Λέει ο κύριος Τσικαλάγιας, είτε σήμερα είτε την Παρασκευή, ένα είναι βέβαιο, λέει ο κύριος Τσικαλάγιας, πάμε για κλείσιμο. Αυτό καταλαβαίνω. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Μακάρι, ευχή είναι. Να είναι κάποιες συμπαρομαρτούσες παράμετροι από τις υπόλοιπες που υπολογίζονται, που δεν τις γνωρίζουμε, που να είναι και να το αποτρέψουν. Εσείς δεν θα είστε εδώ σήμερα, κύριε Τσικαλάκη, έτσι δεν είναι? Δεν θα είστε εδώ σήμερα. Δεν θα είμαι εδώ, γιατί, ναι, δεν μπορώ να είμαι. Μέχρι αργά το βράδυ χθες είχα το νομοσχέδιο για την υγεία. Αύριο το απόγευμα είναι στη Βουλή συζήτηση για τη λίμνη, για πολλά άλλα, αλλά είναι που έκανα την περίληψη από εκείνη τη συνεδρίαση που έγινε για τη λίμνη της Καστοριάς, οπότε πρέπει να το ξαναεισηγηθώ, την περίληψη που δεν έχει πάρει δημοσιότητα, που θα είναι στα επίσημα πρακτικά της Υποεπιτροπής Υδάτινων Πόρων της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής.
το οποίο και θα σας το κοινοποιήσω, ναι. Το τελικό κείμενο που είναι η περίληψη από τις εισηγήσεις που γίνονται. Επομένως, πρακτικά και από τη στιγμή που δεν υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση με την Καστοριά, ήταν εξαιρετικά αδύνατο να είμαι στις 1 το μεσημέρι και να επιστρέψω πάλι για να είμαι αύριο. Ωραία. Ναι. Οπότε... Εξάλλου δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σε αυτές τις συσκέψεις ο κύριος Χαρδαλιάς καλεί τον αντιπεριφερειάρχη και τους δημάρχους, όπου πήγε και στην Κοζάνη και στα Γιάννα δεν ήταν οι βουλευτές. Αν μπορούσα να προλάβαινα να είμαι, θα ήμουν, αλλά ωραία. Δεν είναι αυτό το σημαντικό. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να πούμε και τις επόμενες μέρες για αυτό το ζήτημα και βεβαίως κρατάμε και την δέσμευσή σας. Το θέμα είναι ότι ψυχραιμία, σύνεση, βλέπω μια μεγαλύτερη ωριμότητα σε όλους. Και στους πολίτες κυρίως, αλλά και στους θεσμικούς παράγοντες που δεν υπήρχε τον Μάρτιο. Λογικό να μην υπήρχε, ούτε όλοι είναι γιατροί, ούτε όλοι είναι έμπειροι. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Νομίζω η εμπειρία αυτή και η γνώση μας έχει κάνει σοφότερος. Το νοσοκομείο είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένο και σε προσωπικό και σε... Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το νοσοκομείο, θα πληγούν. Ανεπονόρθωτα λένε στον εμπορικό σύλλογο καταστήματα ζητούν πολύ γενναίες αποζημιώσεις και ζητούν και άλλα πράγματα με επιστολή τους, ίσως να την έχετε υπόψη, προς τον αντιπεριφερειάρχη. Θέλω να σας ρωτήσω μόνο ένα πράγμα. Στις διεκδικήσεις του εμπορικού κόσμου. Ανεπανόρθωτο είναι μόνο η απώλεια της ζωής και η βραδιά βλάβη της υγείας. Τίποτε άλλο δεν είναι ανεπανόρθωτο. Οι οικονομικές ζημιές επανορθώνονται και όταν έχει να επιλέξει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, επιλέξαμε την προστασία της ζωής και της υγείας και το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στη συνέχεια ανοίξαμε Σε αυτά τα αιτήματα του εμπορικού κόσμου θα είστε συμπαραστάτης. Ανοίξαμε την οικονομία, λειτουργήσε σε ένα βαθμό, η πολιτεία, η κυβέρνηση στάθηκε ισχυρός αρρωγός όσο μπορούσε με το παραπάνω. Τώρα, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, δεν πρόκειται να γίνει γενικευμένο κλείσιμο. Σε καμιά περίπτωση αυτό που έγινε τον Μάρτιο-Απρίλιο δεν το αντέχει η οικονομία. Σίγουρα, όπου θα γίνονται αυτά τα lockdown, έρχομαι σε αυτό που λέτε, θα υπάρχουν οι επιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο να βοηθήσει. Υπάρχουν περιθώρια να βοηθήσει, θα βοηθήσει, αλλά και οι αντοχές οικονομίας δεν είναι ατελείωτες. Μάλιστα. Αυτό που ρωτάμε λοιπόν και ρωτάει και ο Εμπορικός Σύλλογος. Σε αυτά που ζητάει ο Εμπορικός Σύλλογος, είστε σύμμαχος. Σε αυτά που ζητάει ο κόσμος για ένα πνευμονολόγο επιτέλους στο νοσοκομείο της Καστοριάς, είστε σύμμαχος. Λοιπόν, αφήστε τον πνευμονολόγο. Η πνευμονολογία είναι μια δύσκολη ειδικότητα. Είναι πολύ σχετικά μικρός ο αριθμός που υπάρχει εκτός μεγάλων αστικών κέντρων. Είχαμε την τύχη να έχουμε πνευμονολόγο στο νοσοκομείο της Καστοριάς, ο οποίος δικαιολογημένα έφυγε γιατί πήγε στην πατρίδα του και είχε και θέματα υγείας. Εγώ ήμουνα στην Καστοριά μαχόμενος ενεργός στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας τα τελευταία 4 χρόνια. Οι πολίτες επέλεξαν να βρίσκομαι στη Βουλή. Υπάρχουν 3 πνευμονολόγοι οι οποίοι ασκούν επάξια τα καθήκοντά τους στην Καστοριά. Επομένως δεν είναι αυτό το καθοριστικό. Το νοσοκομείο υπάρχουν ειδικότητες παθολογίας, υπάρχουν 4 έμπειροι και ικανοί παθολόγοι που δουλεύουν εκθημερών, τα ΤΕΠ έχουν ενισχυθεί, υλικά υπάρχουν, αναισθησιολόγος έχει έρθει άλλος ένας, έχει έρθει άλλος ένας χειρουργός, 4ος που δεν υπήρχε, ήρθε άλλος ένας γιατρός στα ΤΕΠ όπως σας είπα. Επομένως είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι από ότι το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Προς το παρόν φαίνεται ότι η πανδημία από απόψεως βαρύτητας είναι πολύ ελαφρύτερη στην βαρύτητα βέβαια, από ότι ήταν το Μάρτιο. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι και να ατονίσει. Εάν χρειαστεί θα γίνουν μετακινήσεις προσωπικού είτε από όπου υπάρχει αυτό πιστεύω το κατάλαβαν όλοι ότι στην ανάγκη, στον πόλεμο χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα και τα υλικά, όλα τα και τα ανθρώπινα μέσα, τα έμψυχα μέσα και τα υλικά μέσα. Δεν είναι κανένας δεδομένος ούτε σε κάποια καρέκλα, ούτε σε κάποιο γραφείο. Ωραία. Ούτε σε κάποιο ιατρείο. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Επαναλαμβάνω, πολύ σύντομα θα σας χρειαστούμε, είναι βέβαιο αυτό. Κρατάμε αυτό που είπατε σήμερα στην εκπομπή, ότι είτε σήμερα, είτε την Παρασκευή, είτε την Πέμπτη, είτε μια από τις επόμενες μέρες, όλα δείχνουν ότι πάμε για κλείσιμο. Έτσι φαινόταν με αυτά τα δεδομένα που συζητούσα χθες το βράδυ. Μακάρι να γίνει ανατροπή. Να έχουμε και μια ανατροπή θετική. Ωραία. Ναι. Κύριε Τζικαλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς.
με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.